σήμερα, γι' αυτό συζητιέται σε όρους επιμήκυνσης, η ελάφρυνση του χρέους. Τώρα είναι 30 χρόνια το ελληνικό χρέος. Συζητάει η κυβέρνηση και η Τρόικα να το επιμηκύνουν άλλα 10, ας πούμε. Να μειώσουν το επιτόκιο. Το οποίο είναι περίπου 38 δις μείωση του χρέους. Ναι. Αυτό, περί αυτού που είναι πρόκειται. Μικρό το ποσό. Είναι αστείο. Πολύ μικρό το ποσό. Άρα, γι' αυτό λέω, είναι μαθηματικό και όχι πολιτικό το πρόβλημα. Εσείς, επομένως, τι θα διαπραγματευτείτε? Εμείς θα διαπραγματευτούμε κούρεμα του χρέους κατά 50%. Με δεύτερη λύση? Μα δεν υπάρχει, είναι από εκεί και πέρα. Δηλαδή η μεγάλη επιμήκυση δεν σας βολεύει εσάς? Αν είναι 100 χρόνια, σας ευχαριστούμε. Ναι. Άρα επομένως η διαφορά. Προσέξτε τώρα, εδώ είναι μια διαφορετική εκτίμηση. Δηλαδή η διαφορά μας είναι. 10%. Ναι, όχι, καμία αντίσταση. Άμα πάτε στα 10 χρόνια, εσύ επιμήκυση. Άμα είσαι δηλαδή στα 70, δεν θα το ψηφίσετε στην Ελληνική Βουλή. Καλά, θα δείτε τι θα κάνετε. Εντάξει, πάντως είναι ανοιχτά και τα δύο σενάρια. Αν το φέρουν εκείνοι στα 70 ή στα 100, εσείς θα το ψηφίσετε. Αν το πάρουμε ότι είναι αντίστροφο. Ναι, βεβαίως. Ασφαλώς. Ακούστε, όχι. Ακούστε, εμείς δεν ξεκινήσαμε από τη διαγραφή του χρέους στη μονομερή για να πάμε στο λάστιχο, διότι αυτό μας λέει ο κύριος Σταθάκης. Εσείς ξεκινήσατε από το πολεμοχαρές μονομερές και έχετε πάει τώρα στο λάστιχο. Εμείς είπαμε από την αρχή επιμήκυνση, δηλαδή με συγχωρείτε, αλλά εμείς είμαστε πολύ σταθεροί. Μάλιστα. Και εμείς είμαστε πολύ σταθεροί. Μονομερές, από ό,τι έχουμε καταλάβει, δεν υπάρχει. Εκτιμώ πολύ θετικά αυτό που λέτε, αλλά δεν σας βλέπω. Ελάτε να μιλήσει ο κύριος Δόντιος. Κύριε, μια ώρα εδώ δεν έχει μιλήσει. Μια εκλογήκευση πολύ. Παρακαλώ. Θεωρήσατε. Μου επιτρέπετε να λάβετε υπόψη και τη γνώμη μου? Εγώ φταίω, κύριε Δόντιος, δώσε μου. Θέλω να σημειώσω το εξής. Φόρεσα κίνητες περιουσίας.